Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή χρονιά, με υγεία αν μπουν κουσανατάτε. Να είναι ευτυχισμένο το 2016, ευχόμαστε μέσα από αυτή την εκπομπή, μέσα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που μας βλέπετε, να είναι μια χρονιά με καλά νέα, μια χρονιά αισιόδοξη, παρά την διάθεση κάποιων να μας οδηγήσουν από το κακό στο χειρότερο από ό,τι φαίνεται, και βέβαια να είναι μια χρονιά, θα λέγαμε, αλλαγών για τον απλό τον λαό, για τον απλό τον μεροκαματιάρη που πασχίζει να βγάλει τα έξοδα για να ζήσει η οικογένειά του, και μια χρονιά που να αρχίσει πραγματική ανάπτυξη, που να αρχίσει να μειώνεται η ενεργεία, κυρίες και κύριοι, και βέβαια να πούμε όλοι μαζί ότι επιτέλους κάτι πάει να γίνει σε αυτή τη χώρα προς το θετικό. Κυρίες και κύριοι, η νέα χρονιά μπήκε, τα προβλήματα όπως είχαμε πει παραμένουν σχεδόν τα ίδια με αυτά που είχαμε το Δεκέμβριο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει το ασφαλιστικό. Οι μειώσεις που δεν θα γινόταν κατά την κυβέρνηση δεν θα γίνουν κατά την αξιωματική αντιπολίτευση. Ολόκληρη την αξιωματική αντιπολίτευση είναι τεράστιες οι μειώσεις που θα γίνουν. Ο καθένας βλέπει το ποτήρι, ένας το βλέπει μισογεμάτο, άλλος το βλέπει μισοάδιο, όπως συμφέρει τον καθένα, κυρίες και κύριοι. Σίγουρα όμως είναι ότι θα γίνουν μειώσεις, αλλά έχουμε ξαναπεί, η επικοινωνιακή πολιτική αυτής της κυβέρνησης είναι τέτοια που λένε στους απλούς τους ασφαλισμένους που έχουν πληρώσει χιλιάδες ευρώ για να πάρουν μία σύνταξη τώρα στα γεράματα, τους λένε μη στεναχωριέστε, μπορεί να μειωθεί τώρα η σύνταξη, αλλά θα σας τα χρωστάμε αυτά που σας μειώσαμε, γιατί σε δύο χρόνια που θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις στις συντάξεις θα τα πάρετε. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι περισσότερο, κυρίες και κύριοι. Το θα και οι λέξεις που ακούμε τα λένε όλα. Ενώ να μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή έχουμε εκλογές στη χώρα μας. Μην ξεχνάμε και πάλι ότι είμαστε μια χώρα που μας αρέσουν οι εκλογές. Εκλογές λοιπόν για να μπει καλά το 2016, όμως αυτή τη φορά για την ανάδειξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη θα μονομαχήσουν για να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ίσως ο εν δυνάμει Πρωθυπουργός ως κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης που θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος. Μία μάχη που θα κορυφωθεί την Κυριακή. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη είχαν την τιμητική τους οι Νεοδημοκράτες, Βαγγέλης Μεϊμαράκης με συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και με αποκλειστικές δηλώσεις στην Βεργίνα τηλεόραση, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και βέβαια και ο Περιφερειάρχης, ο οποίος έκανε μία δήλωση χωρίς να πάρει ξεκάθαρη θέση όπως θα πετούσαν πολλοί ψηφοφόροι, και φαίνεται πως μετά από αυτή τη δήλωση δεν είναι λίγοι οι οποίοι το έχουν μετανιώσει που θέλησαν να στηρίξουν τον κύριο Τζικώστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που απογοητεύτηκαν από την στάση που κράτησε. Μια ουδέτερη στάση με κάποιες ερμηνείες από κάποιους ότι είναι υπέρ του κύριου Μητσοτάκη, όμως ουδέτερη πραγματικά στάση, καθώς φαίνεται πως διαπίστωσε το στρατηγείο του κύριου Τζικώστα ότι πολλά από τα στελέχη που τον υποστήριξαν στο πρώτο γύρο δεν φαίνονται διατεθειμένοι να έχουν την. Να ακολουθήσουν τη γραμμή την Τζικώστα στο δεύτερο και κρίσιμο αυτό γύρο. Όλα όμως, κυρίες και κύριοι, αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Όμως μαζί με την επικαιρότητα που τρέχει θα έχουμε την χαρά, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, να τα δούμε απόψε με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον οποίο θα σας παρουσιάσουμε σε ελάχιστα λεφτά, που πρώτα καλησπερίσω και ευχηθώ καλή χρονιά και στην άνετη τσίμου. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, επιτυχίες και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας από εσάς ξεχωριστά. Ένα έτος λοιπόν καλό για όλους, αν και διαβάζουμε, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις που πλέον πολλοί από εσάς πλέον το συνέστημα της απογοήτευσης είναι αυτό που κυριαρχεί, ότι η κατάσταση και το έτος αυτό θα είναι πιο δύσκολο από το προηγούμενο. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι στο κάτω-κάτω, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πάντως σίγουρα είναι πολλά τα ζητήματα και τα μέτωπα που έχει αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι τροϊκανοί, οι δανειστές, οι θεσμοί πιέζουν. Καλή χρονιά λοιπόν και από μένα, και θα είμαστε και φέτος εδώ κοντά σας. Να βλέπουμε καθημερινά την επικαιρότητα της ημέρας. Το email της εκπομπής μας σχολιάζουμε@gmail.com. Για όσους από εσάς επιθυμείτε να μας αποστείλετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, και να τα σχολιάσουμε από κοινού. Και όλοι μαζί μέσα από αυτήν την εκπομπή. Καλή χρονιά. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι για όσους από τους αγρότες θελήσουν να κάνουν κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα φρόντισε με μια τροπολογία που πέρασε στο νομοσχέδιο πριν από λίγες ημέρες και για τις συμβιώσεις και τα σχετικά, να χρειάζεται, μάλλον να επιβάλλεται ποινή από 1 έως 3 χρόνια φυλάκιση σε όσους παρακολύουν την συγκοινωνία.
Αυτά τα έχουμε πει, δεν τα έκανα ούτε ο Παπαδόπουλος, τα κάνει όμως αυτή η κυβέρνηση εδώ πέρα. Τροπολογίες επί τροπολογιών, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Όμως, κυρίες και κύριοι, πρώτη εκπομπή της χρονιάς, νομίζω ότι η καλύτερη βραδιά για απόψε, καλύτερη βραδιά από την απόψε είναι για να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν πολιτικό που επί δεκαετίες προσπάθησε, πάλεψε. Καταλικά κατόρθωσε να μπει στην Ελληνική Βουλή. Έναν άνθρωπο τον οποίο, για τον οποίο όλοι μιλάνε με καλά λόγια και ειδικά οι υπουργοί της κυβέρνησης με πολύ καλά λόγια, καθώς θέλουν να είναι κοντά τους. Και βέβαια μιλάμε για τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον οποίο καλησπερίζω και εύχομαι καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Και χρονιά πολλά και σε εσάς προσωπικά και στην κυρία Τσίμου και στο ακροατήριο βεβαίως. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Και κύριε Πρόεδρε, ξεκινάμε με εσάς και λέμε ότι είστε ο άνθρωπος πλέον που βλέπουμε ότι σε καθημερινή βάση υπάρχει μια υπερβολική αγάπη από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργοί κορυφή όπως ο κύριος Φλαμπουράρης μιλάει καθημερινά για εσάς με πολύ καλά λόγια. Λέει ότι ο κύριος Λεβέντης έθεσε νέα σημεία για συνεργασία. Στα πιο πολλά ήδη έχουμε συμφωνήσει και σας καλεί ανοιχτά να πάτε να στηρίξετε το έργο της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Προτάσεις πέφτουν βροχή, ένα φλερτ ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και σε εσάς πάει να δημιουργηθεί. Τελικά ήρθε το 2016, έχουμε δύσκολα νομοσχέδια σε λίγες ημέρες. Πιστεύετε ότι θα πάρετε την απόφαση να στηρίξετε την κυβέρνηση? Δεν νομίζω να είναι και έτσι όπως τα λέτε. Μπορεί να είπε καλές κουβέντες ο κύριος Φλαμπουράρης και δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και ο παπάς, είναι 2-3-4 που έχουν πει καλές κουβέντες. Αλλά η εκτίμηση είναι εκτίμηση φιλίας. Δεν είναι εκτίμηση πιθανής συνεργασίας. Όπως ίσως κάποιοι προσδοκούν, μπορεί κάποιοι να προσδοκούν συνεργασία. Αλλά για να υπάρξει συνεργασία πρέπει να υπάρξει συνάφεια ιδεολογική. Δεν έχουμε καμία συνάφεια εμείς οι κεντρώοι με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως δεν έχουμε ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν είχαμε τόσα χρόνια συνάφεια και σχέση, θα είχαμε πάει και μαζί τους. Έτσι, ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε έντονες δηλαδή διαφορές οι οποίες δεν προσπερνιόνται με τη φιλία. Όσο μεγάλη με το Φλαμπουράρι, βέβαια είμαι φίλος 30 χρόνια, ίσως και 35 από τότε που βγήκα από το Πολυτεχνείο. Είναι λίγο αρχαιότερος από μένα πολιτικός μηχανικός. Είναι άνθρωπος που ήταν καλός στο επάγγελμά του. Και όπου βρισκόμασταν συζητούσαμε για τις δουλειές που έκανε και αυτός και εγώ κλπ. Πάντως, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει δηλαδή μια βαθύτερη φιλία, πώς είστε εσείς φίλος με ένα άτομο 30 χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, το κατανοώ αυτό που λέτε και το κατανοούν και οι τηλεθεατές μας. Όμως εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε εμείς, το ξέρετε και εσείς που ασχολείστε με την πολιτική. Και φαίνεται ότι πολύ πιθανόν η κυβέρνηση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί στήριξη. Μακάρι. Εσείς. Θα τη στηρίξετε κάτω από κάποιες προϋποθέσεις ή θα αφήσετε να καταρρεύσει αυτό το κυβερνητικό σχήμα? Να κάνουν αυτό που ζητάω, αυτά που ζητάω. Εγώ ζητάω στις συντάξεις, ας πούμε, να είναι 1.500 ευρώ η μέγιστη. Αυτοί βάλανε 3.000. Γιατί καλύπτουν κάποιους βολεμένους. Εγώ ζητάω οι φτωχοί που παίρνουν μέχρι ένα χιλιάρικο να μην τους κόψουν ούτε ένα ευρώ. Θέλω να προστατεύσω δηλαδή τους πολύ χαμηλούς συνταξιούχους και να ρίξω τα βάρη στους έχοντες και κατέχοντες, στους πιο υψηλοσυνταξιούχους. Η κυβέρνηση δεν το κάνει έτσι, παρά συνεχίζει την παραδοσιακή πολιτική, κόψε κάτι από όλους. Κόβει από το δικαστικό που ήταν 3.500 ένα 500 και τον πάει 3.000, κόβει και από τη φτωχή γιαγιά στα γρεβενά τα 600, τα 200. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω σε μια τέτοια κατάσταση, σας λέω. Μετά ζητώ να τις συντάξεις των πλουσίων να κοπούν, όπως στην Αυστραλία. Δηλαδή όσοι έχουν νίκια, είτε τόκους καταθέσεων, είτε από μερίσματα από εταιρείες και παίρνουν από 3.000 ευρώ το μήνα και άνω εισόδημα. Να τους κοπεί η σύνταξη, γιατί τι ανάγκη έχουν τη σύνταξη. Ζουν. Ούτε σε αυτό.
Εκτιμάτε ότι θα σας ακούσει όμως η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, γιατί κατά καιρούς έχετε κάνει πρόσκληση και έχετε λέω, αποστείλει τις νέα προτάσεις σας. Λέω, ναι, και δεν τα, και δεν τα τηρούν μέχρι παραλέλε, στιγμής τα δεν έχει μελετά. Γίνει κάτι. Από εδώ και στο εξής, εκτιμάτε ότι εν όψη βέβαια και του κρίσιμου νομοσχεδίου που αφορά το ασφαλιστικό, ίσως να υπάρχει μια πιο διαλλακτική στάση από την μέχρι κυβέρνηση. Μέχρι τώρα λένε τα μελετάνε. Πέδρε. Τα μελετάνε και δεν λαβαίνουν θέση. Λοιπόν, τώρα αν θέλουν ψήφο, πρέπει να τα κάνουν, όπως και να κοπεί ο μισθός των βουλευτών στο 50% και του Προέδρου Δημοκρατίας και όλων. Να κοπεί. Το ενδεχόμενο να γίνουν τα μισά εξ αυτών και σας, σας το λέω γιατί, γιατί ο κ. Φραμπουράρης το είχε πει. Θα δεχτούμε ίσως τα 4-5 από τις προτάσεις του κ. Λεβέντη. Τα μισά δεν γίνεται αυτό... δουλειά γιατί... Πώς θα εκλαμβάνεται. Γιατί πώς θα γίνει, τι μισά. Εδώ είναι η λογική της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να πάει εν δεύτερο. Είστε ξεκάθαρο σε αυτό, έτσι. Πάει η δικαιοσύνη. Δηλαδή έχουμε 10 πράγματα να κάνουμε. Στα 5 θα είμαστε δίκαιοι και στα άλλα θα μείνουμε άδικοι. Επομένως, σύμφωνα με αυτά που παρουσίασε ο Υπουργός σήμερα, εσείς δεν θα ψηφίσετε το ασφαλιστικό, θα το καταψηφίσετε. Ναι, ναι, διότι αντιτίθεται στη βασική μας φιλοσοφία που είναι να πληρώσουν οι βολεμένοι και οι έχοντες και κατέχοντες και να σώσουμε το φτωχό λαουτζίκο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Λεβέντη και δεν νομίζω να την ακολουθούν, τουναντίον λένε κάτι ασυναρτησίες λένε. Πώς θα κρίνετε αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Κατρούγκαλος? Ασυναρτησίες θα έλεγα, παρότι είναι φίλος μου και δεν θέλω να τον στεναχωρώ και συνδέομαι και με αυτόν αρκετά γιατί ήταν φίλος του αδερφού μου στο πανεπιστήμιο, του καθηγητή, και τον ξέρω και αυτόν επί χρόνια και είναι καλό παιδί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά αυτό που παλεύει τώρα να κάνει είναι τετραγωνισμός του κύκλου, δηλαδή παλεύει με λιγότερα λεφτά να μην κόψει συντάξεις. Μα πώς γίνεται αυτό? Αυτό σαν να σας δώσω εσάς, ας πούμε, εδώ με ένα χιλιάρικο κάνετε 5 δουλειές και να σας πω με ένα 500 θα κάνετε τις ίδιες δουλειές. Βλέπω ότι αντιπροτείνει είτε αύξηση εισφορών, κύριε Λεβέντη, είτε τραπεζικούς, τραπεζικές καταθέσεις. Αυτά που αντιπροτείνει, αυτά που αντιπροτείνει είναι άγνωστο τι θα αποδώσουν. Όπως στην εστίαση ανεβάσανε από το 13 στο 23 το ΦΠΑ και δεν εισέπραξαν εκείνα ούτε που εισέπραταν με το 13%. Καταλάβατε, άρα οι στόχοι στην οικονομία εξαρτώνται και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Κύριε Λεβέντη, να γυρίσουμε λίγο για να κλείσουμε το θέμα της τυχόν ψήφισης του ασφαλιστικού. Αλλά είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα βρει βουλευτές, κύριε Στέργιο μου, και αφού θα βρει βουλευτές προφανώς θα υπάρξουν προδότες στις άλλα κόμματα. Η φιλική σχέση. Όχι, καταλάβατε. Όταν έρθει στα άλλα κόμματα, ποιοι πιστεύετε ότι μπορεί να πάνε τώρα να στηρίξουν τον Τσίπρα? Είναι ορισμένα ονόματα που ακούγονται. Θέλετε να μας πείτε κάτι? Δηλαδή, θα σας πω τι ακούγεται. Το ποτάμι με το Πασόκ, λόγω του ότι το ποτάμι πέφτει, πάνε για μαζί να συνενωθούν. Κάποιοι βουλευτές και από το Πασόκ και από το ποτάμι αντιδρούν εις μια τέτοιου είδους συραφή. Εκεί μπορεί να βρει δυσαρεστημένος ο κύριος Τσίπρας. Λέω μια εικόνα. Τον κύριο Καμένο τον βλέπετε να μένει στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε? Αυτή τη στιγμή δεν έχει και άλλη λύση. Τον Καμένο τον βάλανε στην κυβέρνηση, δεν τον ρωτούν. Δεν είναι εταίρος. Εταίρος είσαι όταν λαβαίνεσαι υπόψη στις αποφάσεις. Τον Καμένο του δώσαν 4 υπουργεία και τον βούλωσε. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο κύριος Καμένος δεν συμμετέχει στην αποφάσεις της κυβέρνησης? Όχι, δεν συμμετέχει. Δηλαδή σε ό,τι πάει και αποφασίζει ο Σύμβουλος. Δηλαδή, δεν συμμετέχει στην οικονομική και πολιτική ατζέντα. Στα σοβαρά θέματα. Στα θέματα εθνικής. Και τον έχουν αφήσει στο Υπουργείο να ρίχνει κανένα στεφάνι στα ίμια. Δηλαδή έτσι έχει. Ή να λέει αυτά που είπε προημερών, να κάνει στα λύκια. Να βάλει τις γυναίκες. Κάτι πράγματα που θυμίζουν ακραίες δεξιές. Ότι έχει βολευτεί ο εταίρος της κυβέρνησης με 4 υπουργεία. Ναι, 4 υπουργεία το έχει σιωπήσει επί όλων των άλλων και το κουμάντο το κάνει ο Τσίπρας. Αυτό δεν είναι συνεταιρισμός, αυτό είναι πάρε κάτι και βούλωσέ το. Έτσι. Γιατί κύριε Πρόεδρε όμως, γιατί επιμένετε εσείς στα σενάρια της οικουμενικής κυβέρνησης? Εκτιμάτε ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό αυτό στον τόπο μας? Γιατί και στο παρελθόν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο. Εγώ μίλησα με τους ξένους. Και το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε. Εγώ μίλησα με τους ξένους. Και μάλιστα. Όταν λέτε με τους ξένους.
Μίλησα με Γερμανούς, με Γάλλους πολιτικούς, με τον Φερχόφστατ που είναι πρόεδρος της ΑΛΔΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ομάδος. Και τι σας είπαν? Και μου είπαν ότι αν από το 9 είχαμε κάνει κυβέρνηση οικουμενική, το 11 θα είχαμε φύγει από τα μνημόνια. Τι διαφορετικό θα προσδώσει αυτό? Αυτό σας ερωτώ. Θα σας πω, θα προσδώσει μια πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή τώρα, 5 χρόνια έχει έρθει κανείς επενδυτής? Όχι. Γιατί δεν έχει έρθει? Γιατί έχουμε κυβερνήσεις με 152, με 155. Μήπως βολεύει το σύστημα όμως κυβερνήσεις με ωριακό αριθμό βουλευτών, κύριε Λεβέντη? Πώς? Μήπως βολεύει, λέω, το σύστημα? Και ναι, αλλά δεν βολεύει τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο. Η χώρα θέλει πολιτική σταθερότητα. Για να έρθει ο άλλος τώρα, ο Γερμανός, να φέρει 200 εκατομμύρια ευρώ να κάνει ένα εργοστάσιο εδώ, θέλει πολιτική και φορολογική σταθερότητα. Αυτό θέλει. Λοιπόν, μια κυβέρνηση που να μην κινδυνεύει να πέσει και να μην εξαρτάται από 3 βουλευτές αν θα τρελαθούν να μην ψηφίσουν. Και επιμένω ότι πρέπει να συμμετέχει και η Νέα Δημοκρατία. Και ναι, για να έχει το νόημα της οικουμενικότητας. Είναι το μεγάλο. Δηλαδή, όπως στη Γερμανία. Στη Γερμανία, χωρίς να έχουν πτώχευση, στη Γερμανία, χωρίς να έχουν τα προβλήματα της Ελλάδος, κάνανε μεγάλο συνασπισμό. Γιατί άραγε? Για να έχουν μια ισχυρή κυβέρνηση. Εσείς, το κόμμα σας θα συμμετείχε σε ένα τέτοιο σχήμα, κύριε Πρόεδρε? Ποια είναι η δική σας τάση? Είπα ότι θα ψήφισα. Αν γίνει αυτό, θα είναι επειδή είναι η θέλησή μου και η πρότασή μου. Με την προϋπόθεση τη συμμετοχή τη Νέα Δημοκρατία όμως. Ναι, ναι. Και πρωθυπουργό, και επειδή έχετε πρωθυπουργό δηλώσει ότι το Στουρνάρα. Άλλο. Πρωθυπουργό, όχι τον Τζίπρα. Πρωθυπουργό ή τον Στουρνάρα ή τον Προβόπουλο. Έχω τονίσει. Κύριε Λεβέντη, είπατε. Επειδή έχω εκτίμηση στον πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα και του κυρίου Προβόπουλου, όχι ότι είναι σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά ότι ήταν πάντα με την Ευρώπη. Εκείνο που εκτιμούν έξω είναι να μην είσαι λαϊκιστής και να μην είσαι ψεύτης και υποκριτής. Δηλαδή να μην είσαι άλλοτε με την Ευρώπη, άλλοτε να λες το λαό ψέματα, άλλοτε ο Σαμαράς, ας πούμε, ήταν αρχικά με την Ευρώπη, μετά 2 χρόνια αντιμνημονιακός, μετά όταν σαν πρωθυπουργός έγινε ξανά μνημονιακός και τώρα ξανά αντιμνημονιακή είναι. Αυτά δεν τα εκτιμούν στην Ευρώπη, την αστάθεια χαρακτήρα. Κύριε Πρόεδρε, για ψηφοθυρία. Προτιμούν σταθερούς ανθρώπους. Να σας πω κάτι. Είπατε πριν ότι είναι φίλος ο κύριος Κατρούγκαλος από τα παλιά και ο κύριος ναι. Φλαμπουράρης. Ναι. Και βέβαια η φιλία είναι ιερό πράγμα, να ξέρετε. Ναι, γιατί ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Το αποκλείεται οι δυο καλοί σας αυτοί φίλοι να έρθουν να σας βρουν να καθίσετε στο τραπέζι και να βρείτε την κοινή. Γιατί δεν μπορείτε να ζητήσετε 9 σημεία και να πάρετε 9, να σας δώσουν 7, 8, 6, επειδή δεν ξέρω, γνωρίζουν, και να τα βρείτε. Κύριε Στεριώ, επειδή γνωρίζουν τη ζητάω οικουμενική. Γνωρίζουν ότι εγώ έχω διεθνείς σχέσεις με χώρες όπως η Γερμανία, βαθιές σχέσεις που είναι από το παρελθόν. Δεν μπορούν να με παρασύρουν. Το αντίθετο, αν έρθουν, θα παρασυρθούν αυτοί από μένα. Με καταλάβατε? Δηλαδή, γιατί όπως είπε ο Τσίπρας, ότι είναι όνειρα θερινής νυχτός, είπε προχθές σε μια εφημερίδα, να γίνει οικουμενική. Και τι το απάντησα εγώ? Η αριστερά ήταν πάντα υπέρ κυβερνήσεων συνεργασίας. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ήταν γι' αυτό δύναμες κυβερνήσεις. Κύριε... Άρα γίνατε μήπως ΠΑΣΟΚΖΙΣ, λέω, κύριε Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η γνώμη σας για τον Πρωθυπουργό εδώ? Τα έχει καταφέρει? Πώς τον χαρακτηρίζετε? Έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Πρώτον, έχει καταφέρει να αλλάξει ο ίδιος. Από στήρος αριστερός που έλεγε, να πω τρέλες, ότι έχει άλλες λύσεις, ότι θα κάνει τον Νότο να τον ενώσει κατά του Βορρά. Δεν έλεγε διάφορα πράγματα. Διόρθωσε τον εαυτό του. Που είναι πολύ σημαντικό. Να παρακάμψεις τους εγωισμούς σου και να διορθωθείς ο ίδιος. Είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, βγήκε στην Ευρώπη τώρα και γνωρίζει τη θέληση των Ευρωπαίων. Και γνωρίζει ότι κυβερνά παρά την θέληση των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι θέλουν οικουμενική λύση, οικουμενικό σχήμα. Και ευρύτατη αποδοχή. Γιατί δίνουν λεφτά. Και λεφτά δεν μπορείς να δώσεις όταν έχεις μια κυβέρνηση έτοιμη να πέσει. Και τι μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι όταν βλέπουν, όπως είπατε, ο κύριος Τσίπρας κυβερνά παρά την διάθεση? Γιατί τόσο στιγμή ο ελληνικός λαός, κύριε Λεβέντη, εξέλεξε ναι, τον κύριο Ο ελληνικός Σίπρα. Λαός όμως, ξέρουν οι Ευρωπαίοι ότι λειτουργήσε κάτω από κάποιες ψυχολογίες. Κάτω από μια ανεργία αυξημένη. Κάτω από κάποιους δημοσιογράφους που βρίζαν όλη μέρα την Ευρώπη.
Ενώ η αλήθεια είναι ότι ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Σιμίτης, ο Σαμαράς, αυτοί μας στόχευσαν, ο Γιώργος Παπανδρέου, και όχι η Ευρώπη. Στην Ευρώπη πήγαμε για δανεικά. Και όλη μέρα εδώ οι δημοσιογράφοι 5 χρόνια, νύχτα και μέρα, βρίζουν την Ευρώπη. Τον πρώην Πρωθυπουργό. Και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα πίσω από την οποία πήρε 35% ο Τσίπρας. Πόσο είναι μεγάλο νούμερο για να κάνει ό,τι θέλει 35% όταν έχει 45% αποχή, ούτε 20% δεν είναι του ελληνικού λαού. Από τη διακυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό του δίνει το δικαίωμα, νομίζετε, να κάνει ό,τι θέλει, να είναι δερβέναγας. Από, μέχρι στιγμής διακυβέρνηση πάντως και του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου Μαζού, γιατί μιλάμε για συγκυβέρνηση. Ναι, τι κάνω. Υπάρχει κάτι θετικό, βλέπετε εσείς κάτι θετικό μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες. Το θετικό σας είπα, ποιο είναι το θετικό, ότι ενώ προ καιρού λέγανε τρέλες, τώρα γίνανε συγκαταβατικοί και κατάλαβαν ότι η μόνη οδός είναι η οδός της Ευρώπης. Αυτό που έλεγα εγώ και 30 χρόνια. Βέβαια, αυτοί πολλοί το κατηγορούν ότι πρόκειται για μια αλλαγή στάσης. Όχι, δεν είναι αλλαγή στάσης, είναι διόρθωση πορείας. Κύριε Πρόεδρε, η οποία συνοδεύτηκε εμέσως και από μια συγγνώμη που έπρεπε να είναι πολύ πιο άμεση η συγγνώμη, την είπε εμέσως ο Τσίπρας τη συγγνώμη. Για τόσα χρόνια. Το κύριο Καμένο και εγκατέλειψε και διέγραψε τους υπολείπους της δραχμής. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Μην το λέμε, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα αριστερό με ξερά κεφάλια. Πάντως ο κύριος Λαφαζάνης πολλοί εξ αυτών είναι ξεροκέφαλοι. Δεν είναι εύκολο να τους αλλάξεις. Το ότι έπεισε λοιπόν ο Τσίπρας ότι η γραμμή της Ευρώπης είναι η μόνη και πήρε την πλειοψηφία του κόμματος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Λεβέντη, τον κύριο Καμένο, τον συνέδριο της κυβέρνησης, τον εταίρο μάλλον της κυβέρνησης, ναι. Πώς τον κρίνετε σε όλο αυτό το διάστημα, ένα χρόνο κλείνουμε τώρα διακυβέρνηση. Αυτόν θαυμάζω που μπήκε στη Βουλή τώρα, γιατί οι πληροφορίες μου ήταν ότι δεν θα μπει. Τον βγάζανε 1,8 στις δημοσιοποιήσεις. Και λέγονται 1,002. Λένε ότι τον ψήφισαν κάποιοι, δεν θέλω να πω ποιοι, ότι τον επιδοτήσανε. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο στη σημερινή εποχή να γίνουν όλα αυτά που συζητούνται, που ψιθυρίζονται. Πάντως ο Καμένος θαυμάζω το ότι μπήκε. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει κανένα μέλλον ή μην γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θεωρώ ότι το μέλλον του Καμένου είναι να ζητήσει συγγνώμη, και αν αλλάξει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και μπει κάποιος καραμαλικός, επειδή τον είχαν σαν δικό τους παιδί τον Καμένο, να γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι ήδη προς τα εκεί κινείται. Και να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, η επιστροφή, δηλαδή, επιστροφή στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη του διέξοδος για να μείνει στην πολιτική. Αλλιώς δεν θα ξαναμπεί στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω και για τους δύο υποψηφίους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας. Εις εκ των δύο θα είναι μετά την Κυριακή και πρόεδρος. Πιστεύω ότι για τον κύριο Μεϊμαράκη. Ο Μεϊμαράκης πιστεύω ότι θα είναι. Ο νικητής. Ο νικητής, ναι. Και θα είναι με μεγάλη διαφορά. Πώς κρίνετε τον κύριο Μεϊμαράκη? Επειδή τον θέλει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είναι ένας άνθρωπος τώρα που έχει ολοκληρώσει τη σταδιοδρομία του την πολιτική, αλλά έχει λόγο, γιατί είναι επιζών Καραμαλής. Είναι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε στα χνότα και στο DNA των Καραμαλίδων. Δεν ξεχνιέται αυτό. Λοιπόν, αισθάνεται ότι ο Μητσοτάκης πάει να αρπάξει το κόμμα, να τοποθετήσει στα βασικά πόστα δικούς του. Ο Μητσοτάκης δεν είναι ένας άνθρωπος. Κύριε Μητσοτάκη, πώς τον κρίνετε, κύριε Πρόεδρε? Το Μητσοτάκη τον κρίνω. Είναι φίλος σας? Γνωστό, είναι. Ο πατέρας του ήταν φίλος μου. Επί χρόνια είχαμε μια φιλία, ας πούμε. Βλεπόμασταν. Είχαμε φάει 2-3 φορές με τον κύριο Μητσοτάκη. Ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Είναι ο Μητσοτάκης. Είναι ανήψη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έτσι, το παρότι αποστάτησε από την Ένωση Κέντρου και διέπραξε μεγάλο ολίσθημα που ανέτρεψε τον Γεώργιο Παπανδρέου το 1965, δεν πάβει να είναι λόγιος, είναι συγγενής των Βενιζέλων. Εγώ μόνο γι' αυτό τον σέβομαι, τον Μητσοτάκη. Ως συγγενή του, είναι πρώτα νύψη του Ελευθερίου Βενιζέλου, του Εθνάρχη. Δεν μπορώ να μην μιλάω με τον Μητσοτάκη, γιατί αισθάνομαι ότι είναι αίμα του Εθνάρχη αυτού που ελευθέρωσε την Ελλάδα. Επομένως, έχω μία εκτίμηση προς τον Μητσοτάκη, μιλάει γλώσσες. Άρα λοιπόν, εκτιμάτε τον κύριο Μητσοτάκη, πιστεύετε ότι θα κερδίσει ο κύριος Μεϊμαράκης όμως? Ναι, γιατί σας λέω, είναι πιο καλός αυτή τη στιγμή ο Μεϊμαράκης στο να είναι υπάκουος στον Καραμαλή και να συντείνουν στην δημιουργία οικουμενικής κυβέρνησης. Εγώ κοιτάω το σκοπό μου. Το σκοπό μου είναι να σωθεί η χώρα. Σκοπός μου είναι να σωθεί η χώρα. Τίποτα άλλο, δεν έχω άλλο σκοπό. Γιατί εγώ αν είχα σκοπό να γίνω υπουργός,
με ένα τηλέφωνο αν πάρω στο Φλαμπουράρι ή στο Τσίπρο θα μου δώσει 6 υπουργεία, όχι 2 και 3. Αν σκοπός μου ήταν να μπω στην κυβέρνηση. Αν σας δώσω 6 υπουργεία είναι... εσάς θα φύγει όμως ο... Αυτό είναι μικρή σημασία όχι, για τον Καμένο. Εσείς δεν πιστεύετε. Δηλαδή, αν σας δώσει 6 υπουργεία αύριο ο κύριος Τσίπρας, φεύγει ο κύριος Καμένος από την κυβέρνηση. Εντάξει, βασικά αριθμητικά θα χρειαζόταν και τους δύο ο Τσίπρας. Δεν τον συμφέρει να φύγει ο ένας να έρθει ο άλλος. Τον συμφέρει να αυξήσει τη βάση των βουλευτών του. Υποθέτω. Άρα δεν θα πάρει έναν που θα πει διώξε τον άλλον. Αν και σας λέω η σύζευξη ενός ακροδεξιού Καμένου και ενός αριστερού Τσίπρα είναι παραφύση. Δεν ταιριάζει αυτό το πράγμα. Είναι και ο Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την άλλη μέρα των εκλογών, όταν συναισθήθη η κυβέρνηση, η δεύτερη τώρα και το Σεπτέμβριο, είπε ότι είναι παραφύση, ανώμαλη σύζευξη ότι είναι. Δηλαδή δεν μπορεί ένας ακροδεξιός να συνενώνεται με έναν αριστερό προσχηματισμό κυβέρνησης και το μόνο που τους ένωνε είναι, λέει, το μίσος τους κατά του μνημονίου, το οποίο μνημόνιο πήγαν και το ασπάστησαν την άλλη μέρα. Δηλαδή, εδώ συμβαίνει παραλογισμός τελείως. Τους ενώνει το αντιμνημόνιο, ενώνει τον Καμένο με τον Τσίπρα και κάνανε μνημόνιο χειρότερο και από το Σαμαράκηδιο. Τον κύριο Θεοδωράκη, πώς τον κρίνετε μέσα στη Βουλή από αυτά που κάνει τον πολιτικό? Δεν τον θεωρώ όσο πολιτικό σπουδαίο. Ούτε τη γεννήματά αυτούς και το λέω με πόνο, γιατί είναι κόμματα που θα χαιρόμουν να είχαν αξία, θα μπορούσε στο μέλλον να υπάρξει και κάποια συνεργασία με την Ένωση Κεντρών ή και στο κοινοβουλευτικό έργο να έχουμε κάποια συσπήρωση τα τρία αυτά κόμματα, αλλά τους βλέπω να τυχοδιοκτίζουν, τους βλέπω να μην έχουν απόψεις. Τους βλέπουν να ουρλιάζουν πολιτικά, δηλαδή κάνουν θέατρο εκεί στη Βουλή. Κυρία Γερήματά, όμως ανέβασε το ποσοστό. Ανέβασε το ποσοστό, αλλά πήγε και τη Δημάρ μαζί, βάλανε πολλούς μέσα. Άρα εσείς και πρόεδρε στη σημερινή Βουλή. Ανέβασαν το ποσοστό, αλλά βάλανε τη Σάρα και τη Μάρα μέσα. Εσείς στη σημερινή Βουλή με τις σημερινές προϋποθέσεις. Ναι. Ποιος είναι πρώτος κυβερνητικός εταίρος που θα αναζητούσατε, για παράδειγμα, ως Ένωση Κεντρών? Εγώ η κυβέρνηση θέλω να γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Για να έχει το εύρος και την αξία που ζητούν οι ξένοι. Από τα μικρότερα κόμματα ποιος θα μπει, μικρή σημασία έχει. Όπως τότε στον Παπαδήμου που μπήκε ο Καρατζαφέρης, ποια αξία είχε? Αφού έφτανε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, έφταναν για την κυβέρνηση του Παπαδήμου. Τον Καρατζαφέρη τι τον ήθελαν? Και είδατε στο τέλος τους έφυγε κιόλα. Κύριε Πρόεδρε, για να πάμε στο διάλειμμα, να ρωτήσουμε για τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Ναι. Ο ένας είναι ο αρχηγός του τρίτου κόμματος, της Χρυσής Αυγής, ο κ. Μιχαλογιάκος. Έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί του, μιλάτε? Ποια είναι η σχέση σας με τον κόμμα? Δεν μου έχει μιλήσει, δεν έχω μιλήσει ποτέ, ούτε καλημέρα. Δεν έχουμε ούτε καλημέρα ανταλλάξει. Και, με τον... και δεν έχω ανταλλάξει καλημέρα, διότι μόνο το πρόσωπό του είναι σαν ταΐδες όλοι. Δεν μου δίνουν την εντύπωση. Γυρίζω δηλαδή αριστερά και βλέπω της Χρυσής Αυγής την κοινοβουλευτική ομάδα σαν να βλέπεις παλαιστές. Δεν μου δίνουν την εντύπωση ανθρώπων να συζητήσουν μαζί μου. Εγώ έχω κάποιο επίπεδο. Δεν μπορώ να πηγαίνω να συζητάω με ανθρώπους που έχουν τατουάζ όλα τα χέρια και τέτοια πράγματα. Είναι καταλάβω. Όμως ένα κόμμα δημοκρατικά εκλεγμένο, κύριε Πρόεδρε. Δημοκρατικά εκλεγμένος ήταν και ο Χίτλερ όμως. Δεν το ξέρετε, το δημοκρατικά εκλεγμένος δεν σημαίνει τίποτε. Διότι αυτοί πήραν ψήφο από εκδίκηση, γιατί κόψανε από τους συνταξιούχους. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να πει κάποιος πήρε ψήφο από εκδίκηση. Αυτό. Και οι δύο πήρανε. Αλλά τούτη εδώ της Χρυσής Αυγής, εάν δεν υπήρχε η μείωση μισθών και συντάξεων, θα ήταν στο μηδέν ακόμη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όπως και αν λυθεί το θέμα του μνημονίου και ξεπεραστεί η κρίση, νομίζω θα ξαναγυρίσει η Χρυσή Αυγή στο μηδέν. Το μεταναστευτικό τους ανύψωσε λίγο και το κόψιμο μισθών και συντάξεων. Διαφορετικά θα ήταν πάντα στο εκτός. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, ναι. Θα γυρίσουμε αμέσως μετά να μιλήσουμε και για το μεγάλο πρόβλημα που είναι το πρόβλημα των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα. Ναι. Και βέβαια να συζητήσουμε για την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Ναι. Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε ζωντανά στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Η πρώτη εκπομπή για το 2016. Εκ νέου καλή χρονιά με υγεία, τύχη
Και βέβαια πάνω απ' όλα να σταματήσουν όλα αυτά τα οποία βιώνουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα, να υπάρχει ανάπτυξη και από τη στιγμή που θα υπάρχει ανάπτυξη όλα ξεχνιούνται και θα πάμε από το καλό στο καλύτερο. Κυρίες και κύριοι, όπως σας αναγγείλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σας είπαμε και απόψε και όσοι μας παρακολουθήσατε, γνωρίζετε ότι απόψε μαζί με την κυρία Άννα Τσίμου, την οποία καλησπέριζω και εύχομαι εκ νέου χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, να μας κάνει ποδαρικό στην νέα τηλεοπτική σεζόν της, το 2016. Κύριε Πρόεδρε, συζητούσαμε στο πρώτο μέρος, είπατε την άποψή σας για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αφήσαμε όμως και να μην αφήσουμε παραπονεμένους, καταρχήν τον κύριο Κουτσούμπα, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έχετε κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία μαζί τους? Δεν έχω. Αυτή, όπως και η Χρυσή Αυγή, είναι ένα τυφλό, όχι σε όλα. Αυτή είναι Κουκουέ και Χρυσή Αυγή. Εκπροσωπούν ένα τυφλό, όχι. Ό,τι και να πεις, όχι. Δηλαδή, πώς να σας το πω, ας πούμε. Σε ό,τι δεν έχω ακούσει ένα ναι από αυτούς. Ακόμη και στο Σύμφωνο Συμβίωσης, το Κουκουέ νομίζω ψήφισε όχι. Καλά, και αλλά λέει για δικούς του λόγους. Θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό. Λέει να σας για πω... κάτι άλλους λόγους. Πρόεδρε, δεν το κατάλαβα. Τον κύριο Παυλόπουλο πώς τον κρίνετε? Τον Παυλόπουλο τον θεωρώ καλό. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα δεν έχει υπερεξουσίες. Άρα το μόνο που θέλουμε είναι να είναι αξιοσέβαστο άτομο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι... Αυτό το νομίζω ότι το έχει. Έχει ένα σεβασμό. Τώρα γιατί δεν βάζει έτσι, δεν πατάει πόδι σε μερικά πράγματα, ίσως δεν είναι στο χαρακτήρα του. Έχει γίνει σιριζεός, πιστεύετε, ο πρόεδρος τώρα και εξακολουθεί να παραμένει δεξιός? Ακούστε, πάντα όποτε σε εκλέγουν, όποιοι σε εκλέγουν, τους χρωστάς ευγνωμοσύνη. Και του Κωστίτου Στεφανόπουλου, επειδή τον εξέλεξε το Πασόκ, είχε γίνει πιο κολλητός με το Πασόκ. Ας ήταν νεοδημοκράτης. Πάντα, αν το ξέρετε αυτό, ότι όποιος εκλέγει σε τέτοια αξιώματα, υπάρχει μια μεγάλη ευγνωμοσύνη η οποία εμφανίζεται και με τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι. Αλλά σας λέω για τον Παυλόπουλο δεν έχω κανένα παράπονο εγώ. Γιατί και σε μένα όποτε του ζητήσω να με δει ή όποτε, καταρχάς μου είχε τηλεφωνήσει 3-4 φορές. Μου τηλεφωνάει για διάφορους λόγους. Πρώτη φορά βλέπω πρόεδρο Δημοκρατίας να τηλεφωνάει. Σε ένα αρχηγό τώρα νέου κόμματος, μικρού κόμματος όπως είναι η Ένωση Κεντρών. Έχετε δύναμη όμως, 10 ναι, βουλευτές τώρα δύναμη, έχουν δύναμη. Έχουμε δύναμη, αλλά δεν περίμενα εγώ να τηλεφωνάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο ίδιος. Πολλές φορές, και... ας πούμε, μου έχει δημιουργήσει έκπληξη, ενώ βρίσκομαι άλλοτε στην Πάτρα, άλλοτε στην Αθήνα, παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μου λέει, έρχεται και ο συνεργάτης μου και μου λέει σας ζητάνε από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Άρα είναι δημοκράτης, είναι απλός, ευνός. Αυτό πρέπει να το καταλογίσουμε, γιατί παλιά, ας πούμε, ο Καραμαλής για να σου τηλεφωνήσει έπρεπε να γίνει 10 ρίχτερ σεισμός. Επειδή αναφερθήκατε... Είχε μεγάλο τουπέ ο γέρο Καραμαλής και τουπέ. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Να ρωτήσω για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Πιστεύετε ότι τα κατάφερα, γιατί μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι οι Έλληνες πολίτες λένε πως ο κύριος Σαμαράς ήταν ο μοναδικός που χειρίστηκε καλά την κρίση από όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Εντάξει, λένε όμως όλοι ότι μετά τις ευρωεκλογές του 2014 χαλάρωσε τα λουριά στην οικονομία και ότι αυτό ανέτρεψε την καλή πορεία. Δηλαδή ενώ ακολούθησε μέχρι τις ευρωεκλογές του 2014, από το 2013 που ορκίστηκε, έτσι, πότε ορκίστηκε το 2012. Το 2012 ορκίστηκε, άρα μέχρι το 2013 ένας χρόνος, μέχρι το 2014 ένας δεύτερος χρόνος και την εξουσία την έχασε το τέλος του 2014. Άρα κόντεψε 3 χρόνια να... 2,5 χρόνια. Ναι. Ενώ λοιπόν λένε στα σχεδόν 2 χρόνια ήταν σκληρός και καλός και ακολουθούσε μια τακτική που εγώ δεν τη θεωρώ και... Δηλαδή ιδιωτικοποιήσεις δεν τις προχώρησε. Απολύσεις στο δημόσιο αργομίστων δεν έκανε. Άρα αυγά δεν έσπασε. Άρα αυτό το καλός δεν ξέρω αν μπορεί να το βασίσει κανείς κάπου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ενώ μέχρι τις ευρωεκλογές
ή ακολουθούσε μια πορεία που κάπως την οικονομία την συνέφερε, άρχισε να τη συνεφέρει την οικονομία, από τις ευρωεκλογές και μετά βλέποντας ότι χάνει σε ψήφους, χαλάρωσε. Και εκεί αυτοαναιρέθηκε. Και έχασε και τα αυγά και τα πασκάλια ο Σαμαράς. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, τι μας είπατε δηλαδή για Μαΐου, από Μαΐου μέχρι Δεκέμβριο του 2014 χαλάρωσε. Και έτσι η οικονομία ξαναγύρισε. Σας συνεχάλει ο κύριος Σαμαράς για την είσοδό σας στη Βουλή? Τον Σαμαρά τον είδα κάποια στιγμή και έχουμε πει να πάμε και μαζί στη γενέτειρά του να με φιλοξενήσει ένα Σαββατοκυριακό για να μιλήσουμε, θέλει να μιλήσουμε. Είναι από τους ανθρώπους που με εκτιμούν. Διαφέρουμε πολιτικά γιατί αυτός είναι δεξιός, αλλά σαν Μεσσίνη, γιατί και εγώ έχω γεννηθεί στη Μεσσίνη, μου ζήτησε να με φιλοξενήσει ένα διήμερο στο προσωπικό του σπίτι στην Πύλο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πριν φύγουμε και πάμε σε άλλα θέματα, θα ήθελε ο τηλεθεατής να μάθει εάν σας έχει τηλεφωνήσει η κυρία Μέρκελ, ο ισχυρός της Ευρώπης. Σας συνεχάρισε, σας τηλεφώνησε ποτέ η κυρία Μέρκελ? Όχι. Η κυρία Μέρκελ δεν μου τηλεφώνησε, για να είμαι και ειλικρινής. Μου τηλεφώνησε όμως από το γραφείο της. Μάλιστα. Έχετε επαφές δηλαδή. Ναι, και με συνεχάρισαν. Όπως επίσης με επισκέφθηκε στο γραφείο μου στη Βουλή επί δίωρων και συζητήσαμε ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα. Σας είπε για τις ζήμες? Είναι ένα σημαντικό πρόσωπο. Σας είπε για τις ζήμες, κύριε Πρόεδρε? Όχι, δεν είπαμε για τις ζήμες. Για το τηλεφωνικό κέντρο του κύριου Μητσοτάκη που δεν μπορείς να πληρώσει? Όχι. Γιατί όλοι έχουν κάνει τα λάθη τους. Όλοι έχουν κάνει τα λάθη τους. Και η Γερμανία δεν είναι αλάνθαστη. Δεν ισχυρίστηκαν ότι είναι αλάνθαστη. Και εγώ, ξέρετε, ανήκω στο κέντρο, δεν ανήκω στο... Η Μέρκελ είναι δεξιά. Δεν ανήκω, δηλαδή, στην ομάδα, την ευρωπαϊκή ομάδα της Μέρκελ. Απλά από το γραφείο της συνεχάρισαν για το φαινόμενο περισσότερο. Είχαν στείλει και είχαν ενδιαφερθεί πρώτα, βέβαια, για το που βλέπαν στις δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να μπει ένωση κεντρών στη Βουλή. Και μου πήρε και η Bild και η Die Welt συνεντεύξεις, για να είμαι και ειλικρινής, αυτά γίνανε. Με τη Μέρκελ δεν έχω συνάντηση. Τώρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, που είστε μέσα στη Βουλή, όλοι γνωρίζουμε τον αγώνα που κάνατε όλα αυτά τα χρόνια, τις προφητείες που κατά καιρούς εισαγωγικά ακούγαμε και δεν έχετε διαψευθεί κατά κάποιο τρόπο, σε πολλά έχετε πέσει μέσα. Τώρα λοιπόν, πού βρίσκεται? Βρίσκεστε καθημερινά στο Ναό της Δημοκρατίας. Βλέπουμε και τους δικούς σας βουλευτές. Ποια είναι η δική σας άποψη, είναι αυτό που περιμένατε τελικά, αυτό που αντικρίσατε μέσα στην Ελληνική Βουλή? Εγώ γνώριζα... Είσαστε ευχαριστημένος, με λίγα λόγια? Γνώριζα τις δυσκολίες με το που μπαίνει ένα κόμμα στη Βουλή. Δεν λύνονται τα προβλήματα όλα. Απλά πρώτη φορά φώναξε ένας να μειώσουμε τους συμβούλους των βουλευτών και των κομμάτων. Πρώτη φορά φώναξε ένας και είπε μειώστε τους μισθούς των βουλευτών στο ίμιση αφού πεινάει ο κόσμος. Πρώτη φορά είπα κόφτε τις συντάξεις όλων των βουλευτών και των παλιών και των καινούριων. Κόφτε τις συντάξεις και να παίρνουν τη σύνταξη του ταμείου στο οποίο ανήκαν. Πρώτη φορά ακούστηκαν αυτά τα πράγματα στη Βουλή. Στη Βουλή δεν είχαν ακουστεί τέτοια πράγματα ποτέ. Και ξέρετε, πολλοί βουλευτές όλων των κομμάτων με κοιτάνε με στραβό μάτι, με μισό μάτι, ότι τους χαλάω τη κλειδί. Ότι δηλαδή μπήκε εκεί μέσα ένας και τώρα θα περάσει νόμο ο Μπούτσης να μειώνει 10% το μισθό των βουλευτών και με μισούν οι άλλοι βουλευτές ότι εγώ το προξένησα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που πρώτη φορά γίνανε στη Βουλή. Πρώτη φορά γίνανε. Εγώ βέβαια προσπαθώ να εμφανίσω δύο πράγματα, δύο όψεις. Ποιες είναι? Μία όψη του επαναστάτη, αλλά η άλλη όψη της ήρεμης δύναμης. Δηλαδή, δεν θέλω να γίνω... Εδώ θα είναι και διαφορά από χρυσές αυγές, από κουκουέ, από όλους αυτούς. Θα είμαστε επαναστάτες ασυμβίβαστοι, αλλά θα είμαστε με λόγο πολιτικό, σεμνό. Η επανάσταση δεν χρειάζεται να είσαι νταΐς
ή να κάνεις φασαρίες ή να βρίζεις και να κάνεις. Επανάσταση κάνεις περισσότερο όταν είσαι ήπιος και ουσιαστικός εις όσα λες. Αυτό προσπαθούμε και ευελπιστούμε στο μέλλον ότι όλος ο κόσμος αυτός που ψήφισε πάσο ποτάμι και πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ψηφοφόροι της Ένωσης Κεντρών. Πιστεύουμε. Ποια είναι η διαφορά που θα κάνετε, κύριε Πρόεδρε, για να σας ψηφίσει ο κόσμος και στην επόμενη Βουλή? Γιατί είναι δύσκολη, κύριε. Ναι. Διανύουμε μνημονιακά χρόνια και ο Έλληνας ψηφοφόρος για να ψηφίσει ένα κόμμα σας έδωσε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να τον εκπροσωπήσετε στη Βουλή, το 3,5% του ελληνικού σώματος που πήγε ναι. Και ψήφισε το Σεπτέμβριο. Τι θα πρέπει να κάνετε εσείς τώρα, κάτι το δυναμικό, κάτι που θα σας τραβήξει, θα τραβήξει πάνω τα βλέμματα του κόσμου και θα πει μπράβο στο Λεβέντα για αυτό που κάνει? Ναι, ακούστε, και μόνο μετά από κάθε ομιλία μου στη Βουλή, που την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες γράφουν τι είπα, ενώ για κανέναν άλλον δεν γράφουν, είναι κάτι σημαντικό. Γιατί κάθε φορά λέω κάτι καινούριο. Δεν επαναλαμβάνομαι. Κάθε φορά λέω κάτι σημαντικό. Αλήθεια, αυτό και πώς μόνο, το επιλαμβάνετε? Και μόνο η πρότασή μου, για οικουμενική, δεν είναι μία πρόταση απλά. Εγώ αυτό τα έλεγα από το 90 και μάλιστα όσοι με γνωρίζουν και από το 80. Και σαν απλός πολίτης που ήμουν έλεγα ότι χρειάζονται κυβερνήσεις συνασπισμού και απλή αναλογική. Εγώ στη Σύνοδο Αρχηγών που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο τους είπα, γιατί δεν προχωράμε εδώ που είμαστε σε αλλαγή του εκλογικού νόμου άμεση, να κάνουμε την απλή αναλογική και σε μια κυβέρνηση σοβαρή που θα πάει έξω και θα τσιτώσει και τη Μέρκελ και θα τη στριμώξει για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για την Ελλάδα. Αλλά και έβλεπα προσωπικούς τακτικισμούς. Έβλεπα δηλαδή ένα Τσίπρα που έλεγε θα τα καταφέρω και μόνος μου. Αριστερό κόμμα τώρα που έπρεπε να επιζητεί συνεργασίες με άλλους και ομοίαζε με τον Αβέροφ που ήθελε την... Τον έχετε χαρακτηρίσει Πασοκτζή τον κύριο Τσίπρα. Ναι, δηλαδή έχει φτάσει ο Τσίπρας να έχει για τον εκλογικό νόμο τις ίδιες απόψεις με τον Αβέροφ το συγχωρεμένο. Της ενισχυμένης αναλογικής. Δηλαδή, θέλει ενισχυμένη αναλογική ο Πρωθυπουργός. Ναι, γιατί αφού και δεν την κάνει. Ο Γλέζος είχε πει το πρώτο νομοσχέδιο που πρέπει να περάσει η κυβέρνηση της αριστεράς είναι την απλή αναλογική. Του Γλέζου κουβέντα είναι. Και τον Γλέζο τώρα τον πετάξανε με το Λαφαζάνι. Τον χρησιμοποίησαν, τον στράγγιξαν σαν λεμόνι, του πήραν το χυμό και τον πετάξανε. Από σεβασμό, ενώ λέγανε τον σεβόμεθα, ενώ λέγανε είναι Νέστορας, είναι παλέμαχος, είναι, τώρα δεν είναι τίποτα για κανέναν. Κύριε Λεβέντα, να περάσουμε και λίγο στην οικονομική ατζέντα. Ήπιανε το χυμό, ότι ήταν να δώσει, το έδωσε και ο Γλέζος. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2015 ήταν ένα έτος αρκετά δύσκολο. Δηλαδή η μεγαλύτερη προσφορά που θα κάνω θα δείτε που θα τσουλήσουν τα πράγματα προς την οικουμενική. Θα επιβεβαιωθώ και σε ανοίγει αυτό. Ανοίγει ο δρόμος, λέτε. Και μετά θα δικαιούμε το 15 και το 20% γιατί θα δει ο λαός ότι βλέπουν ότι επέμεναν. Βγήκε προχθές ο Τσίπρας και είπε όνειρα θερινής νυχτός. Τα όνειρα θερινής νυχτός θα επικρατήσουν και εκείνος θα φανεί. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο θέλω και τη δική σας εκτός τώρα πραγματικότητας. Τοποθέτηση αυτό. Βλέπουμε ότι το 2015 ήταν μια δύσκολη χρονιά για πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το δημοψήφισμα, τα capital control, όλα αυτά τα οποία τα ζήσαμε. Πώς εκτιμάτε μια δική σας έτσι πρόβλεψη για το 2016 όσον αφορά τα οικονομικά της χώρας? Έχουμε δύσκολα τα capital control τα οποία ακόμη βρίσκονται. Δύσκολα, ακούστε κάτι. Μας. Η Κατσέλη μου είπε το εξής. Μισθή. Εκεί που βρίσκονται, η ανεργία στα ύψη, όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζουμε. Κυρία Άννα μου, η Κατσέλη, είναι πρόεδρος των Ελλήνων Τραπεζών και της Εθνικής Τραπέζης πρόεδρος. Και μου είπε εμπιστευτικά σε ένα ραντεβού που είχα μαζί της. Μου είπε ότι κύριε Λεβέντη, μου λέει, η ανακεφαλαιοποίηση που κάναμε το Δεκέμβριο έγινε το ραντεβού. Η ανακεφαλαιοποίηση που κάναμε είναι καλή, σώζει τις τράπεζες. Αλλά αν δεν έρθει η ανάπτυξη, δεν επιστρέψουν κάποια χρήματα και από το εξωτερικό στις τράπεζες, δεν έρθουν κάποιες επενδύσεις στην Ελλάδα να κινηθεί η οικονομία, χωρίς οικονομία θα θέλουμε και άλλη ανακεφαλοποίηση σε λίγους μήνες και τότε εκείνη θα γίνει από το κούρεμα των καταθέσεων. Δηλαδή, ακούτε το τι μου είπε. Αυτό πότε σας το είπε, κύριε Λεβέντη? Το Δεκέμβριο.
ότι θα πάμε για άλλη. Αν δεν έρθει ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Μα ήδη έχουμε πάει σε τέσσερις. Αν δεν έρθουν επενδυτές, δηλαδή καινούργοι, και δεν επιστρέψουν ένα μέρος έστω των χρημάτων. Να υπάρχει ένα αναπτυξιακό σοκ με λίγα λόγια. Στο εξωτερικό, κάποιο θετικό σοκ, πολύ σωστά που το λέει η κυρία Άννα. Αν δεν γίνει αυτό, θα θέλουμε κι άλλη ανακεφαλοποίηση και λίγους μήνες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέει είναι ο κ. Λεβέντης. Είναι πολύ σοβαρό. Αν δεν καταλάβατε καλά, εσείς αγαπητοί τηλεθεατές, ο κ. Λεβέντης είπε πως η κυρία Κατσέλη το είπε πριν λίγες ημέρες, πως αν δεν έρθει η ανάπτυξη. Πριν λίγες εβδομάδες. Πάρτε κι άλλη και δείτε. Δεκεμβρίου έγινε. Αρχές Δεκεμβρίου. Αν δεν έρθουν επενδύσεις, ποιο κορόιδο θα φέρει λεφτά στην Ελλάδα, απαντάω εγώ. Ετοιμαστείτε λοιπόν μέσα στο πρώτο εξάμηνο και για άλλη ανακεφαλοποίηση μέσα από, από το κούρεμα των καταθέσεων. Σωστά, κύριε Λεβέντη. Ναι. Άρα η ανακεφαλοποίηση μετράει μόνο αν έρθει η οικονομία και αναταχθεί. Αν αναταχθεί η οικονομία, σώζεται. Θα αναταχθεί η οικονομία, κύριε Λεβέντη, κύριε Πρόεδρε. Δύσκολο. Γι' αυτό ζητώ οικουμενική. Ακούτε λοιπόν. Γιατί η πολιτική σταθερότητα τίθεται σαν προϋπόθεση από όλους τους επενδυτές. Με Βέλγους μιλάω, με Ολλανδούς μου λένε κάντε πολιτική σταθερότητα και ερχόμαστε. Πολύ σοβαρό αυτό. Και φορολογικό σύστημα σταθερό, κύριε Λεβέντη. Έτσι, σταθερό. Πάμε λίγο τώρα στους αγώνες, επειδή μας βλέπει όλη η ελληνική επαρχία από τον Εύρο επάνω μέχρι και την Πελοπόννησο, κύριε Λεβέντη. Η κυβέρνηση θέλει να κάνει, να καταργήσει τον ΟΓΑ, να γίνει πλέον ένας ενιαίος ασφαλιστικός τομέας, που σημαίνει όμως ότι οι αγρότες θα δώσουν 3 και 4 φορές περισσότερα χρήματα για ασφάλεια. Και 5 και 6. Δεν υπάρχουν λεφτά, το ξέρετε, στην επαρχία. Θέλω να φορολογήσει τους αγρότες με προκαταβολή φόρου 100%. Όλα αυτά πώς τα βλέπετε εσείς όταν ψηφίσετε? Ακούστε, η συνένωση των ασφαλιστικών ταμείων έπρεπε από χρόνια να έχει γίνει. Για να είμαστε και πού θα βρουν οι αγρότες? Το επιδίωξε η Χούντα. Το επιδίωξε η Χούντα και τότε ο Παπαδόπουλος, επειδή φοβήθηκε πάλι τους αγρότες και φοβηθεί πάλι, δεν το έκανε. Ο Παπαδόπουλος το είχε κατά νου. Του το είχε εισηγηθεί κάποιος και πήγε να το κάνει, αλλά έκανε πίσω. Γιατί φοβήθηκε ότι τα ευγενή ταμεία θα εθίγοντο, θα ωφελούντο τα κατώτερα ταμεία και έτσι θα ξεσηκωνούνταν των ευγενών. Πού θα βρούνε οι αγρότες τα λεφτά, κύριε Λεβέντη? Ναι, ναι. Πού θα τα βρούνε? Λοιπόν, όταν στον ΟΓΑ πληρώνει 400 ευρώ το χρόνο, πού θα βρει τώρα 4.000? Και στο ΤΣΜΕΔΕ που είμαι εγώ η πολιτική μηχανική, είναι ένα ταμείο που αν συγχωνευτεί αυτό με όλα τα άλλα, επειδή έχει υψηλή περιουσία το ΤΣΜΕΔΕ, θα τη χάσει, θα τη φάνει άλλη. Θα τη φάει το ΤΕΒΕ, θα τη φάει δηλαδή θα τη φάνει άλλα ταμεία ΙΚΑ, καταλάβατε. Δηλαδή, όταν ένα ισχυρό ταμείο συνδέεται με ανίσχυρα, επωφελούνται τα ανίσχυρα και ζημιώνουν τα ισχυρά. Γι' αυτό έχω πει ότι η μεν ενοποίηση να γίνει διοικητικά από τώρα, να γίνει διοικητικά, αλλά να ολοκληρωθεί σε βάθος δεκαετίας. Και μέχρι τότε να διατηρήσουν τα ταμεία. Αν να δοθεί ένα χρονικό ορίζοντας ολοκλήρωσης. Για να δεν μας βιάζει κανείς. Αυτό είναι ούτε ξένοι. Εγώ και με τους Γερμανούς που μίλησα, μου λέει μη βιάζεστε αυτό. Βάλτε το, μου λένε, ως κυρίαρχο. Αλλά και να το ολοκληρώσετε, λέει, με τα δεκαετία, δεν μας ενοχλεί. Θα ψηφίσετε εσείς αυτές τις αυτοκίνητες? Αν δεχθούν την μεταδεκαετία ολοκλήρωση. Η κυβέρνηση θέλει εδώ και τώρα. Η κυβέρνηση δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Θέλει να καταστρέψει κάποιους, δεν ξέρω. Άρα δεν θα ψηφίσετε. Γιατί πολλοί άνθρωποι θα κινδυνεύσουν. Ακούστε, πολλοί άνθρωποι θα κινδυνεύσουν να μείνουν με συντάξεις πείνας εδώ. Δεν ξέρω τι θέλει η κυβέρνηση. Αλλά ποιον θα δίνουν μετά ο κόσμος? Για τις συντάξεις το είπαμε για το ασφαλιστικό, κύριε Πρόεδρε, για τους αγρότες, γιατί μας ακούνε χιλιάδες αγρότες αυτή τη στιγμή. Θα ψηφίσετε υπέρ του νομοσχεδίου για τη φορολογία των αγροτών? Όχι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά να πω και την άλλη πλευρά. Να πω όλα. Εγώ δεν μ' αρέσει να χαϊδεύω. Μπορεί να ήταν εδώ κάποιο άλλο κόμμα και σου λέει προκειμένου να πάρουμε τους αγρότες, χαϊδέψουμε λίγο τους αγρότες. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Να πω και το εξής. Οι αγρότες πρέπει να εξυγχρονίσουν τον τρόπο παραγωγής τους. Είναι πολύ ουσιώδες. Δηλαδή, ό,τι δάνειο παίρνουν, ό,τι επιδότηση παίρνουν, να μην την τσεπώνουν, να μην πηγαίνουν να αγοράζουν BMW. Να τη βάζουν στη δουλειά τους. Είναι ουσιώδες. Μετά, αγρότες, ποιοι είναι? Όταν είσαι και δημόσιος υπάλληλος, είσαι και αγρότης. Για να εξηγηθούμε στον τόπο αυτό. Αγρότες είναι οι αποκλειστικός αγρότες. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω σαν Βασίλης Λεβέντης οι αποκλειστικώς αγρότες
μέχρι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, επειδή αυτό το ετήσιο εξασφαλίζει ίσα το φαΐ τους, να μένουν αφορολόγητοι. Και πιστεύω ότι θα το δεχτεί ο Τσίπρας αυτό. Μέχρι 20.000 ευρώ οι αποκλειστικώς αγρότες να μην αφορολόγητοι. Αν όμως, γιατί πλειοψηφία τότε. Αν ένας όμως είναι και εφοριακός, είναι και υπάλληλος της πολεοδομίας και έχει και ελιές, αυτός δεν είναι αγρότης. Αυτός πρέπει να φορολογείται κανονικά, κύριε Στέλιο μου. Και συγχωροχάρτη, εγώ δεν μπορώ να δώσω. Ξέρετε, κάτι που μου είπαν οι Γερμανοί, μου είπαν ένα πράγμα που θα σας το εκμυστηρευτώ, δεν το έχω πει πουθενά. Όταν πρώτο άρχισαν το 9 να ασχολούνται με την Ελλάδα, που πρόκυψε ότι η Ελλάδα θέλει ιδανικά, στείλανε κάποιους ανθρώπους εδώ να δουν την οικονομία, να περπατήσουν στους δρόμους, να μπουν σε επιχειρήσεις, να μπουν σε τράπεζες και να δουν τι φόρο πληρώνει ο καθένας κλπ. Διεπίστωσαν λοιπόν ότι ο Λαχιοπόλης στην Ελλάδα δεν είναι πουθενά δηλωμένος. Ενώ στη Γερμανία είναι. Δεν ξέρω με κατά. Λαχιοπόλη στη Γερμανία δίνει 5.000 το χρόνο φόρο. Στην Ελλάδα οι λαχιοπόλητες είναι με ένα κοντάρι και με ένα κεφάλαιο 2.000 αγοράζουν λαχιά και γυρνάνε. Θα μου πει, είναι δύσκολο. Τι βγάζουν. Δεν ξέρω τι βγάζουν. Πάντως οι ταξιτζίδες μέχρι προτριετίες δίνανε 1.000. Τώρα τους το κάνανε 4.500 και φωνάζουν, βρίζουν. Γιατί συνέπεσε βέβαια να έχουν και αναδουλειά. Να λέμε και την αλήθεια, έχει μειωθεί η δουλειά, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Δηλαδή συνέπεσε η αύξηση της φορολόγησής τους να γίνει με μείωση του κύκλου εργασιών τους. Αυτό είναι οδυνηρό, όπως και το έμφυα. Έμφυα που μπήκε, υπάρχει σε όλα τα κράτη της γης φόρος επί της ακίνητης περιουσίας. Όχι όπως στην Ελλάδα όμως. Το ότι όμως μπήκε εδώ, μαζί με 40 άλλα είδη φόρων και με κρίση, και με τις τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ να κραυγάζουν, θα μπουν νέα βάρη, νέοι φόροι. Αυτό έκανε τον κόσμο, τον έμφυα, να τον δει σαν ένα τεράστιο βάρος. Ενώ αν γινόταν ο έμφυα, αν θεσπιζόταν το 2003, θα το πληρώναμε ωραία και καλά και δεν θα λέγαμε τίποτε. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή παίζει ρόλο και ο καιρός, οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτή τη στιγμή υπερφορολογείται ο πολίτης και σηκώνει τα χέρια. Και γι' αυτό έχει παγιωθεί ένα 30% του ελληνικού λαού, δεν πληρώνει τίποτε. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το δυσμενέστερο που λένε οι Γερμανοί ότι υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, ότι φόρους πληρώνει μόνο το 70%. Και πολλοί είναι, κύριε Λεβέντη. Ναι, δεν υπάρχει κόσμος στα λεφτά. Ναι, αλλά ποια οικονομία μπορεί να σηκωθεί όρθια όταν ένα 30 τόσο μεγάλο ποσοστό δεν μετέχει σε τίποτε. Εφόσον δεν έχει μία δραχμή αυτό το 30. Να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα το 2016, εκτός από τα οικονομικά, το ασφαλιστικό που θα αποτελέσει έτσι την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, βλέπουμε ότι και το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, είναι ένα άλλο εξίσου πολύ σημαντικό θέμα που μας προβληματίζει ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου, από τα τέλη του προηγούμενου έτους. Ποια η δική σας άποψη πάνω σε αυτό, με τις μέχρι τώρα ενέργειες και κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους δανειστές από κοινού? Τώρα έχει, και τι προτείνετε κι εσείς? Τώρα έχει πάει σε σωστό δρόμο. Τώρα πιέζεται η Τουρκία να κάνει την αποτύπωση την καταγραφή ενός εκάστου των προσφύγων στο έδαφος της. Απλά επειδή είναι μεγάλο το πλήθος, μερικοί έρχονται χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί. Καταλάβατε. Λόγω του πλήθους, γιατί όταν έχεις να κάνεις με πλήθος και έρχονται μερικοί λαθρέοι με λέμβους, δεν είναι εύκολο να είσαι σίγουρος ότι όλοι ταυτοποιήθησαν. Η Τουρκία τώρα είναι οι πρώτες εβδομάδες που αρχίζει να συμμορφώνεται. Η πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό, στο μεταναστευτικό, ήταν σωστή? Όχι, καθυστέρηση. Τώρα είναι σωστή. Και τι θα κάνουμε, κύριε Πρόεδρε? Τώρα είναι σωστή. Τώρα γίνονται hot spot. Τι θα κάνουμε με όλους? Χωρί υποδοχής, και τώρα πιέζουμε μέσω Ευρώπης στην Τουρκία να κάνει την ταυτοποίηση επί του εδάφους. Κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνουμε με όλους αυτούς τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, όπως θέλετε πείτε τους, που δεν είναι Σύριοι, που δεν τους επιτρέπουν οι Σκοπιανοί να πάνε στην Ευρώπη και θα μας μένουν στην Ελλάδα μανάτι? Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους μουσουλμάνους, κατά κύριο λόγο, πρόσφυγες? Ναι. Οι πρόσφυγες, θα είπαμε, αναλογικά θα μοιραστούν. Οι μη πρόσφυγες των πραγμάτων θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Δεν νομίζω. Για τους μη πρόσφυγες
είναι προσωρινή η διαμονή τους. Είναι θέμα χρόνου η απέλασή τους. Δεν καλύπτονται από πουθενά οι μη πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες καλύπτονται από συμφωνίες ευρωπαϊκές, είπαμε. Και θα γίνει αναλογική διανομή. Παντός, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε ότι... Οι μη πρόσφυγες είναι τελείως okay, είναι ένα μεταναστευτικό κύμα αυθαίρετο και παράνομο. Πρέπει να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται εις κρατητήρια προς απέλαση. Έτσι. Δεν μπορεί στη χώρα να είναι μέσα κανείς χωρίς άδεια παραμονής. Δεν μπορεί, δεν είναι εδώ χώρα που είναι ο καθένας... Μήπως ο κύριος Τσίπρας... Πάντως βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι μέσα από όλα... Δεν έχει ο Τσίπρας περιθώριο να δείξει ανοχή. Η κυρία Τασία, η πρώην υπουργός που έλεγε ότι λιάζονται οι μετανάστες, το θυμόσαστε? Εντάξει, αυτή η κυρία είναι μια κυρία πολύ ευγενική, η οποία είναι πολύ μορφωμένη, άμα τη συζητήσει από κοντά, εγώ είπα για μια φορά καφέ μαζί της, είναι αρκετά μορφωμένη, η οποία ήταν εκτός πραγμάτων. Εκείνη με μεγάλη καλοσύνη, ας πούμε, είχε λέει άνθρωποι είναι, πρέπει να δείξουμε φιλοξενία. Πριτάνευε μέσα της αυτό το ζήτημα. Τον όγκο του θέματος δεν τον είχε υπόψη της την εποχή εκείνη. Τώρα ο υπουργός που είχε αναλάβει είναι αρκετά καλός. Αυτός είναι ο πρόεδρος των χωριών ΣΟΣ, ο πρώην πρόεδρος. Των γιατρών μάλλον ΣΟΣ. Των γιατρών του κόσμου ή των ΣΟΣ, δεν θυμάμαι πώς τους είπαν αυτούς. Είχαμε ένα ραντεβού και με έπεισε ότι προσπαθεί. Θα δούμε. Πάντως εγώ δεν βασίζομαι ούτε στο Μουζάλα ούτε στον Τσίπρα. Εγώ βασίζομαι στο ότι οι Ευρωπαίοι πια μέτρησαν σωστά το πρόβλημα και λαμβάνουν μέτρα. Επίσης είδαμε, κύριε Πρόεδρε, πριν κάποιες εβδομάδες το Σύμφωνο Συμβίωσης. Εκεί είδαμε και την δική σας συμπαράσταση κατά κάποιο τρόπο προς την ελληνική κυβέρνηση, καθώς εσείς από κοινού με το Ποτάμι και το Πασόκ ψηφίσατε το Σύμφωνο Συμβίωσης. Όπου... Και ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας, μικρό, 19 άτομα. Ναι. Ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας, όπου πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό ίσως ανοίγει το δρόμο για την υιοθεσία των μελλοντικά ετοιμοφυλών ζευγαριών. Αυτοί που υποστηρίζουν αυτό είναι. Είστε προς αυτή την κατεύθυνση, φανατική. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ακούστε, κύριε Λεβέντη. Εξηγούμεθα. Εμείς ψηφίσαμε όχι για γάμο ομοφυλοφίλων, ψηφίσαμε για ένα συμφωνητικό στο συμβολογράφο. Με σκοπό την κληρονομία των περιουσιών. Τα απέρριψε αυτά η Τρόικα όμως. Πώς? Η Τρόικα τα απέρριψε αυτά. Γιατί θέλανε για κληρονομιές, για το ένα για το άλλο και αναγκαστήκατε να μην τα ψηφίσετε αυτά, κύριε Λεβέντη. Τι απέρριψε, δεν νομίζω να. Γίνανε ισχυρές παρεμβάσεις από τους δανειστές για αυτά που ήθελε η κυβέρνηση να βάλει στο νομοσχέδιο μέσα για το Σύμφωνο Συμβίωσης. Δεν ξέρω τι ήθελε. Εγώ σας λέω τι ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε. Δεν είναι σύζυγοι, δεν αποκτούν ονομασία σύζυγου, είναι συμφωνητικό, συμβαλόμενοι λέγονται, συμβαλόμενοι, που πάνε και κάνουν ένα συμβόλο σαν συμβαλόμενοι, σαν συμβολογράφο και λένε εγώ μένω με τον τάδε στο ίδιο σπίτι, όταν πεθάνω θα με κληρονομήσει αυτός υπό τους κάτωθι όρους, αν έχω σπίτια με τους βάζουν τους όρους κληρονομίας. Και άλλα και χρειάζεται σύμφωνο συμβιώσεις, κύριε Πρόεδρε, γιατί, να πάει να κληρονομήσει κάποιος. Ξέρετε γιατί. Γιατί όταν δεν ήταν τίποτα, χωρίς σύμφωνο, ήταν ξένοι. Οπότε αν είχε την περιουσία ο ένας, την έπαιρναν οι συγγενείς του και ο άλλος έμενε στο δρόμο. Να σας πω όμως, πολλοί είναι εκεί. Δηλαδή είναι παρουσιάζει σαν φαινόμενα συντρόφων, με αυτό το ανώμαλο είδος της ομοφιλοφιλίας, λοιπόν, συντρόφων, οι οποίοι είχε τα περιουσιακά στοιχεία όλα ο ένας στο όνομά του. Πέθαινε. Ο άλλος δεν είχε τίποτα μέχρι τώρα νομικά. Και έμενε το παιδί. Και έπαιρναν οι συγγενείς. Στους πέντε δρόμους το καίγανε, ναι, το παιδί. Δεν λέω τώρα. Εντάξει, να σας πω όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι το θέμα ήταν σοβαρά. Εσείς, ναι, είστε πολιτικός. Αυτό, με εμπειρία. Αυτό ψηφίσαμε. Πιστεύετε αυτό δεν είναι αρχή για να πάνε αυτά τα ζευγάρια? Καμία αρχή. Διότι λόγω χάρη. Η αρχή είναι το έμεστο παντός. Εξήγησα θα βγει άλλο μια απόφαση που εγώ θα εξήγησα στη Βουλή. Ότι μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά. Εξήγησα στη Βουλή με την ομιλία μου ότι οι φόβοι των ιεραρχών είναι αβάσιμοι. Και ο Μητροπολίτης Μαντινίας σας εκτιμά ιδιαίτερα. Ναι. Και είπα ότι οι φόβοι των ιεραρχών είναι αβάσιμοι. Κάναμε μία αστική τακτοποίηση. Δεν κάναμε γάμο στην κατατολική. Λέτε, κύριε Πρόεδρε, εδώ είδαμε στη Βουλή όλα αυτά τα ανώμαλα ζευγάρια, όπως τα είπατε.
Γι' αυτό το χαμό που έγινε στη Βουλή. Με την συμπεριφορά εντάξει, ήταν, είναι σωστά πράγματα αυτά. Ακούστε να δείτε κάτι. Έτσι κι αλλιώς γίνονται αυτά. Είτε τα νομιμοποιήσουμε είτε δεν τα νομιμοποιήσουμε. Μέσα στη Βουλή. Όχι και μέσα στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή. Εμπόδιζε κάτι κάποιον να φιλήσει τον σύντροφό του μέσα στη Βουλή. Συγγνώμη, είστε σίγουρος ότι δεν έχουν γίνει. Απλά δεν τα είδατε. Δεν τα φωτογραφίσαμε. Εκείνη την ημέρα, επειδή ήταν το μέγα γεγονός αυτό, φωτογραφίζονται τα πάντα. Αμφιβάλλετε ότι κάποιοι ας πούμε άνθρωποι συμπεριφέρονται ανάλγητα. Χωρίς σεβασμό, χωρίς σεμνότητα και στον δρόμο και παντού και στη Βουλή και στον δρόμο υπολογίζουν κάποιοι Βουλή εδώ δεν σέβονται την οικογένειά τους, δεν σέβονται τίποτα. Αλλά άλλο λέω τώρα εγώ, ασχέτως τι κάνουν αυτοί, ας είναι οι χειρότεροι αυτοί. Εμείς σαν πολιτεία, επειδή δίναμε 26.000 ευρώ την ημέρα πρόστιμο, 26, δεν μπορούσε να παρατείνουμε. Πρέπει να καταλάβουν οι ιεράρχες ότι δεν μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να δίνει 26.000 ευρώ την ημέρα πρόστιμο. Για την αδυναμία του να εναρμονιστεί σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε δηλαδή να κάνουμε χατήρι στους ιεράρχες και να δίνουμε 26.000 ευρώ την ημέρα. Το ξέρετε αυτό, δεν το είπανε. Ότι δίναμε επί 6 μήνες τώρα, επί 8 μήνες μάλλον, δίναμε 26.000 ευρώ την ημέρα σαν Ελλάδα. Τα οποία μας αφηρούνται από άλλα λεφτά που σαν πρόστιμο θέλω να πείτε. Ναι, πρόστιμο. Να σας πω, γιατί τώρα, κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας έχει καταδικάσει για τόσα άλλα πράγματα. Ναι, και εκεί πληρώνουμε. Και εκεί πληρώνουμε. Και στις κομματερές πληρώνουμε. Μας έπιασε τώρα ο πόνος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Συγγνώμη. Εάν είναι δυνατόν τώρα, κύριε Λεβέντη, ο πρόεδρος σας εκτιμά και ο κόσμος σας εκτιμά και σας σέβεται. Εγώ προσωπικά και το λέω γιατί ξέρετε ότι έχουμε μία σχέση. Τι σας εμποδίζει να κληρονομεί ο ένας στο σπίτι του άλλου. Κύριε Πρόεδρε, δεν με εμποδίζει αυτό. Αλλά δηλαδή, ξέρετε, σας εκτιμώ και το έχω αποδείξει αυτό όμως. Δεν περίμενα ότι θα ψηφίσει το σύμφωνο συμβίωσης το κόμμα σας. Δεν περίμενα και επίσης πιστεύω ότι είναι η αρχή για την υιοθέτηση παιδιών από τέτοια ζευγάρια. Το λέτε αυτό εσείς. Εγώ σας διαβεβαιώνω. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι η αρχή. Η Εκκλησία εξεσηκωθεί. Εγώ το συζήτησα αυτό και με τον Υπουργό και με τον Τσίπρα και του λέω μην τυχόν αυτό, γιατί θα δώσω την ψήφο της Ένωσης Κεντρών. Και μου λέει δεν θα γίνει. Καμία υιοθεσία, τίποτα. Και δεν είναι γάμος, κύριε Λεβέντη. Γάμος, μου απάντησε κρίτης ο Πρωθυπουργός. Κατά το οικογενειακό δίκαιο γάμος είναι μόνο στο Δημαρχείο και στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει γάμος στο συμβολιογράφο. Δεν του δώσαμε τέτοια εξουσιοδότηση. Και παρακαλώ τους ιεράρχες να χαμηλώσουν τους τόνους. Διότι δεν γνωρίζουν και το 26.000 ευρώ την ημέρα. Το πρόστιμο. Οι ιεράρχες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ για το πρόστιμο, κύριε Λεβέντη. Κάτω τώρα για πολλά χρόνια. Δηλαδή να το δίναμε επάπειρον. Έχουμε άλλα προστήματα πολύ μεγαλύτερα για τις κομματερές που είπατε και για 1.200 ακόμη πράγματα. Αλλά δεν είναι γάμος, γιατί επιμένουν. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή σας. Και δεν υπάρχει κίνδυνος μέσω αυτού που ψηφίσαμε να γίνει υιοθεσία. Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει. Γιατί η παραμικρή τροποποίηση σε ένα νόμο χρειάζεται νέο νόμο από τη Βουλή. Και εκεί δεν θα ψηφίσει, όχι Ένωση Κεντρών. Έχω δει και άλλα άτομα. Η Νέα Δημοκρατία, η 19. Άμα γίνει υιοθεσία, θα ψηφίσουν υιοθεσία. Δεν το νομίζω. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλοι άθροισκοι είναι. Άθεοι είναι όλοι να πάνε να ψηφίσουν υιοθεσία. Δεν το πιστεύω. Μεγάλο θόρυβος γίνεται για το τίποτα. Είναι η άποψή μου. Και επιπλέον, όταν όλες οι χώρες το έχουν κάνει, εμείς τι θα παραστήσουμε. Το λαό δηλαδή, το θρησκόληπτο. Εμείς είμαστε Έλληνες, κύριε Λεβέντη. Και οι Έλληνες διαφέρουν τους άλλους λαούς. Ενδιαφέρον σε τι, στο να έχουν μονές. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή σας, σεβόμαστε. Πάμε στην τελευταία μου ερώτηση. Εν ώψη των εορτών που είχαμε, γιορτάσαμε και την πρωτοχρονιά, τον Άγιο Βασίλη. Τον Άγιο Βασίλη με τον οποίο μεγαλώσαμε, που φέρνει εδώ στα παιδιά κτλ. Δυστυχώς όμως για τη χώρα μας, κύριε Λεβέντη, υπάρχει ένας μουσουλμάνος δήμαρχος της Τράκης, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, λέει, γιατί γιορτάστηκε ο Άγιος Βασίλης στα νηπιαγωγεία όπου είναι δήμαρχος Δήμος Μίκης στην Θράκη επάνω. Ναι. Και ρωτώ εσάς λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω τι έκανε αυτός ο μουσουλμάνος. Διαμαρτυρήθηκε, λέει, γιατί να γιορτάσουν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία του Δήμου του τον ερχομό του Άγιου Βασίλη. Τον Άγιο Βασίλη. Μουσουλμάνος. Το θρήσκευμα. Ναι. Έλληνας πολίτης, λέει ότι είναι. Για μένα μόνο Έλληνας πολίτης δεν είναι και να μην πω την έκφραση. Ναι. Χρονιά η μέρα που είναι. Λοιπόν, τι λέτε εσείς τώρα γι' αυτό. Πώς κρίνετε τέτοιες δηλώσεις
Ελλήνων πολιτών που για... Απαράδεκτες. Σέβονται το επίσημο θρήσκευμα και την Ελλάδα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι... γενικώς υπάρχουν φανατισμοί. Αυτό σας λέω, τους φανατισμούς θέλω να βάλουμε στην άκρη και να λειτουργήσουμε δημοκρατικά, σεμνά, με αλληλεγγύη. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Ξέρετε, οι ακρότητες, οι ακραίοι γενικώς και οι φανατικοί κάνουν ζημιά σε όλα τα πράγματα. Αυτός τώρα είναι φανατικός με την υπέρ της Τουρκίας, ενώ είναι Έλλην πολίτης. Άρα είναι, για την Ελλάδα είναι σαν προδότης έρχεται. Έτσι δεν είναι, άμα είναι όπως μου τα περιγράφω. Όχι, έτσι είναι. Και δεν σέβεται τα ήθη, δεν σέβεται, είναι δημόσιος λειτουργός, παίρνει μισθό από το ελληνικό δημόσιο. Παίρνει μισθό από το ελληνικό δημόσιο, έτσι είναι, αφού είναι δήμαρχος είναι. Ο Τούρκος λοιπόν, κύριος Τζεμίλ Καπζά, Έλληνας πολίτης, μουσουλμάνος. Δεν είναι Τούρκος, είναι Έλληνας, είναι μουσουλμανικής. Είναι δήμαρχος. Στην πράξη είναι δήμαρχος. Άρα παίρνει μισθό δημάρχου. Βεβαίως. Έχει δώσει όρκο δημάρχου, έτσι. Και δεν τον τηρεί, αυτός καταπατεί, αυτός παρανομεί αυτή τη στιγμή που δεν σέβεται τους νόμους του κράτους. Πρέπει να ασκηθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, κατά τη γνώμη μου, αν στοιχειοθετείτε το αδίκημα. Βεβαίως, και θα σας τα δώσουμε, κύριε Λεβέντη. Ναι, το αδίκημα περί εκπτώσεως από το δημαρχιακό αξίωμα. Διότι είναι ασέβεια προς την επίσημη θρησκεία του κράτους και προς το ελληνικό κράτος. Κύριε Λεβέντη, θα ήθελα να το δείτε αυτό. Δώστε το όνομα και σας υπόσχομαι. Βεβαίως, θα έχουμε εδώ το δελτίο. Αν είναι αληθές το περιστατικό και δεν είναι περιγραφή. Ορίστε, κύριε, δημοσιεύτηκε παντού σε όλα τα social media. Εάν έχει πράξει τέτοια πράγματα, έχει προδώσει τον όρκο του. Γιατί ο όρκος του είναι συμφιλειωτικός και με σεβασμό προς τους νόμους του ελληνικού κράτους. Κύριε Πρόεδρε. Να αυθαιρετεί. Μάλιστα, να κάνω και εγώ μια. Έχει δικαίωμα λοιπόν κατόπιν αυτού ο Υπουργός Εσωτερικών, στοιχειοθετούμενης της παρανομίας, να κινήσει διαδικασία εκπτωτική, εκπτώσεως από το αξίωμα του. Κύριε Λεβέντη, κύριε Πρόεδρε, εσείς που τα λέτε έτσι πάρα πολύ όμορφα και ωραία, τι εκτιμάτε ότι είναι αυτό? Ήδη βρισκόμαστε στο τρίτο μνημόνιο. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Πολλοί μιλούν και κάνουν λόγο και για τέταρτο μνημόνιο, αν δεν κάνουμε γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Τι εκτιμάτε είναι αυτό το οποίο μεσολάβησε και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει για έλεγχο της κρίσης δεν έχουν αποδώσει? Αυτό, ότι δεν είχαμε πολιτική σταθερότητα, δεν είχαμε σταθερή κυβέρνηση και οι επενδυτές ακούγανε ότι πάμε για Brexit, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση 153-156, αύριο μπορεί να φύγουν, μπορεί να πέσει ο Σαμαράς, να πέσει ο Γιώργος. Απλά σας ερωτώ, γιατί κύριε Πρόεδρε, από δηλαδή εσείς τότε που ξεκίνησε η κρίση. Δηλαδή εσείς αν είχατε 100 εκατομμύρια ευρώ στο Βέλγιο, θα τα φέρνατε σε μια Ελλάδα να ακούγατε ότι πάει μόνο για Brexit? Αυτό είναι, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι, τότε αυτό που γιατί όταν δεν έρχονται επενδυτές εδώ, δεν γεννώνται θέσεις εργασίας. Μένει ο κόσμος άνεργος. Όταν μένει ο κόσμος άνεργος, δύο λύσεις έχει. Ή να κάθεται σπίτι του να γίνεται να μαραζώνει, ή να φύγει για το εξωτερικό. Άρα με τώρα... τη λογική αυτή, κύριε Πρόεδρε, είναι πιθανό. Τι άλλο να κάνει ο νέος? Έχει ένα πτυχίο ο νέος. Έχει τελειώσει οικονομολόγος και δεν έχει δουλειά. Τον ταΐζει η γιαγιά του, η μαμά του. Του δίνει μπουρμπάρ. Ή παίρνει τα ημάτια του και πάει στο Μόναχο. Τι άλλο να κάνει? Ή να αυτοκτονήσει. Δεν το προτείνω βέβαια αυτό. Το κάνανε 10.000. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Για να εξηγούμεθα. Και το σενάριο λοιπόν. Πάντως ακούμε ότι υπάρχει σενάριο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ακόμα και το σενάριο για έξοδό μας από το ευρώ. Αυτό είναι τρελό. Αν δεν εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις, το ακούτε κι εσείς. Αυτό θα είναι βατερλό. Συνέχεια μας τυπού το καμπανάκι, ξένοι και οι δανειστές έξω το εξωτερικό, για γρήγορη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Σας λέγω λοιπόν, πόσο πιθανό είναι αυτά τα χρονοτατικά σας δεδομένα? Αν θυσιαστήκαμε 5-6 χρόνια, γιατί έχουμε 6 χρόνια εφιάλτη στην Ελλάδα, και τελικώς η κατάληξη να αποτύχουμε και να φύγουμε εκτός ευρώ, αυτό θα είναι, σας λέω, το βατερλό. Θα θυμίσει την ιστορία του Ναπολέοντα αυτό, που έκανε πολέμους, έχανε τον ένα μετά τον άλλον και πήγαινε στον επόμενο, όπου στο τέλος πια σκότωσε όλους τους Γάλλους και μείνανε μόνο 30 άτομα εκεί πέρα, τα οποία οι Εγγλέζοι δεν τα σκοτώσανε για να τα λυπηθήκανε. Μην πάμε κάνουμε. Δραχμή τώρα, ξέρετε, θα συμβαίνει. Θα σημάνει μάλλον δραχμή, αν πάμε, ότι θα γίνουμε Βολιβία. Άρα λοιπόν πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή αν τώρα παραπονούμαστε, τότε θα έχουμε στον δρόμο, θα μαζεύουμε από ασυτεία τους ανθρώπους που θα πεθαίνουν από ασυτεία. Αλήθεια, το πιστεύω. Όπως ξέρετε, την ημέρα που πήγε ο Τσίπρας και υπέγραψε έξω, το μνημόνιο,
οι ξένοι είχαν έτοιμη, αντί να μνημόνια, είχαν έτοιμη ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι, ο κύριος Σόιμπλε. Ξέρετε τι θα πει ανθρωπιστική βοήθεια. Προσέξτε, μνημόνιο σημαίνει κάποια συμφωνία κυρίων, κάτι μπορεί να είναι και εις βάρος, αλλά μια συμφωνία. Η ανθρωπιστική βοήθεια πια είναι ότι ξέφυγε η κατάσταση και ότι θέλεις παπούτσια, θέλεις παλτάκια το χειμώνα, θέλεις φαγητό, ψωμί, να φέρουν εδώ αεροπλάνα, ψωμί. Και τώρα ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πεινάει, κύριε Λεβέντη. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι σε μια χώρα όπως είναι, γιατί άλλο η Αλβανία που πάει σιγά σιγά προς τα πάνω, τους μην τους φοβάσαι, γιατί αυτοί είναι σταθεροί προς τα άνω. Χαμηλά μεν πολύ ποιοτική η ζωή τους, αλλά ανεβαίνουν. Ένας όμως που έχει ανέβει σε επίπεδο Ευρώπης και πέφτει απότομα, είναι, δεν είναι, εκεί πάει, δημιουργείς καταστροφή. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε εσάς προσωπικά, στην Ένωση Κεντρών. Την Ένωση Κεντρών θα τη δείτε σε λίγες μέρες πάλι στην Επιφάνεια, όταν θα εκλεγεί ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τότε έχω συνεννοηθεί να κάνω πρωτοβουλίες για τη δημιουργία αυτού του ευρυτέρου σχήματος. Πάντως ο κύριος Μημαράκης το έχει απορρίψει. Και ο Τσίπρας το έχει απορρίψει. Και ο κύριος Τσίπρας. Να τους δω από την άλλη Δευτέρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Την άλλη Δευτέρα τι θα κάνω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εγώ θα το πω. Σας ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για την παρουσία. Και να, πριν κλείσουμε, να πάμε στην κυρία Τσίμου. Ναι, να παράσουμε να δούμε το σημερινό μας σκέτσο.